Κύριε Κοσλιόπουλε, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Νατσούλη. Τι έγινε, μαλώνει οι βουλευτές για πάρτι σας πάλι. Τι γίνεται εκεί πάνω. Ποιος έκανε αυτό το φράγμα, ξέρεις, κύριε Κοσλιόπουλε. Υπάρχουν και κάποιες λαϊκές παροιμίες για το αν μαλώνουν κάποιοι. Ναι. Σε ξένο αχυρώνα. Ναι. Εκεί όμως λέει για γαϊδάρους. Ναι, όχι, δεν θέλουμε να το πάμε και εκεί. Οι παροιμίες μπορούν να προσαρμόζονται. Δυο πουλάκια μάλλονταν σε ξένη φωλιά, τέλος πάντων. Ναι. Αυτό είναι ένα έργο που αφορά το Δήμο Νεστορίου, αφορά την Δημοτική Ενότητα Ακριτών. Μάλιστα. Είναι ένα έργο που έχει ξεκινήσει δεκαετίες πριν να προετοιμάζεται και να διεκδικείται από τους ανθρώπους της Δυποταμίας και στη συνέχεια από τη Δημοτική Ενότητα Ακριτών. Ναι. Πρωτοεντάχθηκε με 9.800.000 το 2009. Ναι. Ακούστε, το 2009. Τότε και μάλιστα ποιος ήταν βουλευτής? Τότε η Βίβια Μπουζάλη, νομίζω. Δεν είμαι σίγουρος, μπορεί, νομίζω. Ίσως να ήταν, ναι. Δήμαρχος ήταν η κυρία Πουσανίδου. Ναι. Αλλά η προετοιμασία... Τότε ήταν πιο πριν από την Βίβια. Ναι. Είχε ξεκινήσει πολύ πριν η προετοιμασία. Εντάχθηκε λοιπόν ως μελέτη κατασκευή το 2009 με 850.000 η μελέτη και με 9 εκατομμύρια περίπου η κατασκευή του φράγματος και του αρδευτικού. Ξεκίνησε, δημοπρατήθηκε η μελέτη τον Μάιο του 2013 όταν δήμαρχος ήμουν εγώ. Ναι. Γιατί αυτό το έργο ως πολύ σημαντικό αναπτυξιακό έργο το ανέλαβα και το έτρεξα, το αγκάλιασα με πολύ μεγάλη θέρμη όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, υπογράφτηκε το συμφωνητικό με την ανάδοχο μελετητική εταιρεία τον Σεπτέμβριο του 2013. Έπρεπε να ολοκληρωθεί η μελέτη τον Μάρτιο του 2015, αλλά τότε πήρε παράταση μέχρι το 2017, γιατί προέκυψε η ανάγκη να μετατεθεί η θέση του φράγματος, να κατεβεί δηλαδή το φράγμα λίγο πιο κάτω από εκεί που είχε οριστεί στην αρχή, έτσι ώστε να γίνει μεγαλύτερο φράγμα, να έχει μεγαλύτερη χωρητικότητα σε νερό και να αρδεύσει περισσότερες εκτάσεις. Γι' αυτό παρατάθηκε η εκπόνηση της μελέτης μέχρι το 2017. Μάλιστα. Από το 2017 το έργο είναι όριμο, πανόριμο, στη σαράφια των υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Δηλαδή, με λίγα λόγια, η προηγούμενη κυβέρνηση θα μπορούσε να αρχίσει να το κάνει. Κοιτάξτε, η προηγούμενη κυβέρνηση, θέλω να είμαι δίκαιος προς όλους, γιατί είπα και στην ανακοίνωσή μου την έγγραφη ότι ευχαριστώ όλες τις κυβερνήσεις και όλους τους παράγοντες από το 9 μέχρι σήμερα. Μάλιστα. Όλοι έχουν τη μικρή, την μεγάλη του συμβολή. Γι' αυτό δεν θέλω να μπω ανάμεσα στις κονταρομαχίες των βουλευτών και των κυβερνήσεων. Σωστό, αλλά έτσι όπως το είπατε, είχε όλο το χρόνο και η προηγούμενη κυβέρνηση να το ξεκινήσει, αφού ήταν έτοιμο. Η προηγούμενη κυβέρνηση το 2019 τον Απρίλιο τώρα, όταν υφυπουργός ήταν η κυρία Τελιγιορίδου, υπέβαλε το τεχνικό δελτίο στην αρμόδια υπηρεσία. Μάλιστα. Υπέβαλε και μία, πώς θα το πω, έκθεση για την αναγκαιότητα της ένταξης αυτού του έργου, αλλά το έργο τότε δεν εντάχθηκε και εντάχθηκε τώρα προχθές στις 31 Οκτωβρίου του 2019. Μάλιστα. Όλη αυτή η φασαρία λοιπόν, γιατί βλέπω ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο τα μέσα εστίασαν σε αυτή την κόντρα Τζικαλά για Τελιγιορίδου, έχει καμία ουσία? Δηλαδή έχει κανένα περιεχόμενο για τον κόσμο? Δεν έχει καμία ουσία. Σημασία έχει ότι επιτέλους μετά από πολλά χρόνια καθυστέρησης βρίσκει τον δρόμο του ένα πολύ σημαντικό αναπτυξιακό έργο. Αυτό είναι αναπτυξιακό έργο. Θα αρδεύσει 3.500 στρέμματα. Θα δώσει δουλειά στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους της περιοχής εκείνης. Θα μειώσει το κόστος παραγωγής των πρώτων υλών για τις κτηνοτροφικές μονάδες. Θα φέρει κόσμο, θα συγκρατήσει τον πληθυσμό. Αυτό θέλει ο κόσμος. Όλοι να βοηθήσουν για να τελειώσει ένα έργο γρήγορα και να γίνει ένα σοβαρό έργο. Η πλάκα είναι όμως ότι δεν τα πάμε καλά με τα φράγματα, κύριε Κοσλιόπουλε. Και μάλιστα με τα φράγματα στη δική σας περιοχή. Ωραία. Αυτό κοιτάξτε ποια είναι η διαφορά. Γιατί του σήμερα κάποιος που μας ακούει τώρα εδώ σου λέει τώρα, όπα, δεν τελειώσαμε το ένα, πιάσαμε τ' άλλο. Ωραία θα γίνει και αυτό. Για να πω λίγο τη διαφορά που έχει αυτό το έργο με το φράγμα του Νεστορίου. Ναι. Το φράγμα του Νεστορίου είναι το μεγαλύτερο αναπτυξιακό του νομού Καστοριάς, αλλά δυστυχώς είχε μόνο μελέτη φράγματος και όχι αρδευτικού. Ξεκίνησε το φράγμα να κατασκευάζεται με μύρια όσα προβλήματα, με δικαστικές εμπλοκές, με τις εταιρείες, με τα υπουργεία κτλ. Και γι' αυτό είναι κολλημένο και περιμένουμε να ξεκολλήσει και να ξαναρχίσει. Επιτέλους μετά από 5 χρόνια βγήκε ανάδοχος για τη μελέτη. Καταλαβαίνετε τώρα μετά από τόσα χρόνια θα γίνει μελέτη. Και αφού γίνει μελέτη μετά από κανένα 2-3 χρόνια, τότε θα ψάχνουμε να βρούμε χρήματα για να κάνουμε τα αρδευτικά.
η διαφορά του φράγματος υποταμίας είναι ότι είναι όριμος σε όλα του τα σκέλη. Έχει μελέτη και για το φράγμα και για το αρδευτικό. Δεν θα περιμένουμε να γίνει πρώτα το φράγμα και μετά θα ξεκινήσουμε προσπάθειες να κάνουμε μελέτη για αρδευτικό και να βρούμε χρήματα για αρδευτικό. Τα 20 εκατομμύρια που εντάχθηκαν αφορούν όλο το έργο, πακέτο. Θα ξεκινήσει και θα τελειώσει από την αρχή μέχρι το τέλος. Μήπως αυτός θα ήταν και ο καλύτερος τρόπος και για το φράγμα του Νεστορίου. Έτσι έπρεπε να έχει γίνει. Mm. Αλλά δυστυχώς τότε, επειδή και οι χρόνοι ήταν μεγάλοι και τα χρήματα που χρειαζόντουσαν ήταν πολλά, γιατί η μελέτη μόνο του φράγματος του αρδευτικού του Νεστορίου θέλει περίπου 4,5 εκατομμύρια. Ναι. Δεν υπήρχαν τότε αυτά τα χρήματα, φαντάζομαι, και γι' αυτό έγινε σπαστά. Αλλά το φράγμα της Διποταμίας είναι ενιαίο. Θα γίνει πακέτο όλο το έργο και γι' αυτό είναι σημαντικό. Θέλω να πω ότι στις 20 Σεπτεμβρίου, εγώ είχα βάλει και προεκλογικά, τα είχαμε πει πολλές φορές, κύριε Νατσούλη, και μαζί. Ναι, ναι. Τα είχα πει και σε όλες τις δημόσιες εμφανίσεις μου και στις ομιλίες μου στα χωριά και ιδιαίτερα στην περιοχή εκείνη, ότι πρώτη μου προτεραιότητα είναι να προχωρήσουμε άμεσα στην ένταξη αυτού του έργου. Γι' αυτό στις 20 Σεπτεμβρίου, 20 μέρες μετά που ανέλαβα τα καθήκοντά μου, το πρώτο ραντεβού που έκλεισα ήταν με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην οποία συνάντηση παραβρέθηκε και ο βουλευτής ο κ. Τζιγκαλάκης. Ναι. Μιλήσαμε πρώτα για το φράγμα του Νεστορίου και στη συνέχεια ανέλαβα εγώ, γιατί γνώριζα αυτό το έργο, και εξήγησα στον υφυπουργό τον κύριο Σκρέκα όλο το ιστορικό του έργου, όλη την αναγκαιότητα να ενταχθεί αυτό το έργο, και τότε πήρα την απάντηση. Α, μάλιστα του επεσήμανα το γεγονός ότι δεν θα βρείτε άλλο τέτοιο όριμο έργο σε όλη την Ελλάδα που να έχει και την μελέτη του φράγματος και την μελέτη του αρδευτικού. Και τότε πήρα την απάντηση από τον υφυπουργό ότι, δήμαρχε, είναι πολύ ωραίο έργο αυτό, το κατανοώ, το αντιλαμβάνομαι, θα σώσουμε πραγματικά μια περιοχή, θα επιβιώσει μια περιοχή από το έργο αυτό. Mm-hmm. Αναλαμβάνω την ευθύνη να το μεταφέρω στα κυβερνητικά όργανα τα υπόλοιπα και στον πρωθυπουργό, γιατί έχουμε στο μυαλό μας να κάνουμε κάτι αναπτυξιακό για τις ακριτικές περιοχές και τις μικρές νησιωτικές περιοχές. Αυτά μου είπε ο υφυπουργός. Εγώ μεταφέρω γεγονότα. Κατάλαβα. Και στη συνέχεια ήρθε η ένταξη του έργου αυτού. Βεβαίως, εγώ από την ημέρα εκείνη μέχρι σήμερα έκανα και άλλες ενέργειες. Μίλησα και με άλλους παράγοντες στην Αθήνα. Έβαλα και άλλους παράγοντες να μιλήσουν με τον υπουργό τον κύριο Βορύδη και τον υφυπουργό τον κύριο Σκρέκα. Προσπάθησα να δημιουργήσω ένα λόμπι κάτω για να μπορέσουν να προωθήσουν τα θέματά μου αυτά. Ενημέρωσα εδώ πέρα τον Περιφερειάρχη, ο οποίος Περιφερειάρχης επίσης έκανε την δική του κίνηση. Ενημέρωσα τον Αντιπεριφερειάρχη, τους βουλευτές, τους πάντες. Τους είπε ότι πρέπει να βιαστούμε, γιατί αυτά τα έργα πρέπει να ενταχθούν τώρα. Δεν πρέπει να χαθεί άλλος χρόνος. Χάνεται ένας ολόκληρος τόπος αν χαθεί άλλος χρόνος. Και έτσι έγινε. Μάλιστα. Από εδώ και πέρα τώρα, για να το καταλάβει και απολύτως και ο κόσμος εκεί της περιοχής, αυτό που ανακοινώθηκε είναι ότι ουσιαστικά ξεκινούν διαδικασίες δημοπράτησης. Δημοπράτησης. Είμαστε στο τελικό στάδιο. Όταν λέμε τελικό στάδιο δημοπράτησης, εννοούμε μέχρι το τέλος του χρόνου, ας πούμε. Δεν νομίζω, δεν είμαι βέβαιος. Αυτό θα για να τα λέμε λίγο με τους χρόνους, γιατί ναι. Υπάρχει αίσθηση όταν ανακοινώνονται διάφορα έργα, κύριε Κοσγιόπουλε, ότι ναι. Αύριο ουσιαστικά θα έχουν γίνει κιόλας. Ναι, θέλουν ναι. Το χρόνο τους, ακόμη και αν βρισκόμαστε σε αυτό το στάδιο. Πότε το βλέπετε λοιπόν? Επειδή χθες βρέθηκα και στη Διποταμία και ορισμένοι ωραία. Άνθρωποι με ρωτούσαν, μα τώρα θα γίνει μελέτη. Όχι, όλα αυτά τελείωσαν. Οι μελέτες τελείωσαν. Τώρα μπήκαν τα χρήματα για να δημοπρατήσουμε το έργο, την κατασκευή του έργου. Είμαστε στο τελευταία φάση της διαδικασίας για να κάνουμε ένα μεγάλο έργο. Δηλαδή εξασφαλίστηκαν τα 20 εκατομμύρια από το πρόγραμμα δημοσίων ναι, επενδύσεων ναι. Και η τεχνική υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι υποχρεωμένη το επόμενο διάστημα να καταρτήσει τους όρους της δημοπρασίας και να προχωρήσει στην δημοπρασία. Τώρα, το πότε θα το κάνει αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το διακινδυνεύσω να το πω. Θέλω να επικοινωνήσω πρώτα με τις υπηρεσίες, να μου δώσουν το χρονοδιάγραμμα και να το ανακοινώσω. Θα είναι και διεθνής διαγωνισμός ή όχι? Βεβαίως, είναι μεγάλο το έργο. Είναι μεγάλο το έργο, θα είναι διεθνής ο διαγωνισμός. Ναι, στους μεγάλους διαγωνισμούς, να ξέρετε πάντα, αγαπητοί φίλοι, και ο Δήμαρχος το ξέρει καλύτερα από μένα, υπάρχουν πάντοτε και ενστάσεις. Ναι. Είναι μια διαδικασία δηλαδή που ακόμη και αν προχωρήσει. Εδώ υπάρχουν ενστάσεις στα μικρότερα, στα 5.000. Ναι. Δεν θα υπάρχουν σε αυτά τα έργα που είναι και αρκετών εκατομμυρίων. Γιατί εδώ μιλάμε για ένα έργο 20 εκατομμυρίων, έτσι. Ναι, περίπου. Δεν ξέρω με την έκπτωση πώς θα πάει ή με τη δημοπρασία πώς θα πάει. Θα σας πω εγώ πόσο θα πάει με την έκπτωση, με βάση τη στατιστική. Ναι. Και το είπα και στον Υπουργό. Ναι. Γιατί επειδή δεν μπορούσε να ενταχθεί το έργο στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. Στα μισά θα πάει, στα 10 θα πάει. Θα πάει στα 10 εκατομμύρια. Θα πάρει τουλάχιστον 50% έκπτωση.
επειδή έπρεπε να μπει στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, δηλαδή στα χρήματα του ελληνικού κράτους, και αυτό φόβιζε λιγάκι τους υπουργούς, του λέω: κύριε Υπουργέ, θα κάνετε ένα έργο 3.500 στρεμάτων με 10 εκατομμύρια. Μου λέει: γιατί το λες? Γιατί αυτά τα έργα παίρνουν τουλάχιστον 50% έκπτωση. Ναι. Θα εγγράψετε 20 εκατομμύρια στον προϋπολογισμό και θα δαπανίσετε 10. Και με 10 εκατομμύρια θα κάνετε ένα τεράστιο αναπτυξιακό έργο. Λοιπόν, τώρα, οι χρόνοι, για τους χρόνους δεν μπορώ πραγματικά να πω. Θα ήθελα να μιλήσω με το Υπουργείο, ναι. Θα προχωρήσουν στη δημοπράτηση. Εάν γιατί βάλουν είναι καλά όλα σωστά, να πανηγυρίζουμε και τα λοιπά για ένα μεγάλο όντως έργο που έρχεται στο νομό μας, αλλά να βάλουμε παιδιά και ένα χρονοδιάγραμμα μπροστά μας, να ξέρουμε τι μας γίνεται. Δεσμεύομαι, κύριε Νατσούλη, το επόμενο διάστημα θα σας δώσω και το χρονοδιάγραμμα. Εκείνο που θέλω να επισημάνω εγώ στην τεχνική υπηρεσία του Υπουργείου είναι να καταρτήσουν σωστά τους όρους, έτσι ώστε όταν θα γίνει η δημοπρασία και όταν θα υποβάλλονται οι ενστάσεις, ναι, να είναι καθαρό το τοπίο και να λαμβάνονται γρήγορα οι αποφάσεις. Ναι, γιατί οι ενστάσεις τρώνε μήνες, παιδιά. Δεν τρώνε μέρες, τρώνε μήνες. Και αυτό είναι πάντα ένας ανασταλτικός παράγοντας μέχρι που να ξεκινήσουμε. Και τρώμε μήνες γιατί υπάρχουν διάφορα στάδια. Υπάρχει ας πούμε το παράδειγμα, κύριε Κοζλόπου, για να μην λέμε πολλά. Ας πούμε στην πόλη της Καστοριάς υπάρχει το θέμα της αντικατάστασης του δικτύου ίδρυυσης της πόλης της Καστοριάς. Από ένσταση σε ένταση και από δικαστήριο σε δικαστήριο. Και το έργο δεν ξεκινάει ακόμα. Και θα έπρεπε να ξεκινήσει την άνοιξη. Έτσι για να καταλάβουμε αλλά τι μας γίνεται. Κοιτάξτε. Εάν οι όροι είναι πολύ καθαροί και οι διαδικασίες γίνουν πολύ σωστά, τότε στο πρώτο επίπεδο των ενστάσεων που γίνεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού, στην Επιτροπή που κάνει τη Δημοπρασία, θα μπορούσε να λυθεί εκεί το θέμα και να μην υπάρχουν περαιτέρω αμφιβολίες. Όταν όμως τα πράγματα δεν είναι τόσο καθαρά, τότε από εκεί και πέρα πάμε στο δεύτερο επίπεδο των ενστάσεων που είναι στην αποκεντρωμένη. Και όταν και εκεί πάλι δεν είναι τόσο καθαρά, τότε πάμε στο τρίτο βαθμό που εκδικάζεται. Πάμε σε δικαστή δηλαδή. Και γι' αυτό τρώμε τους μήνες. Έτσι. Τώρα, δεν ξέρω αν γι' αυτό θέλετε να πείτε κάτι ακόμα, γιατί πριν λίγο ακούγαμε τη συνέντευξη τύπου του κυρίου Τζικαλάγια. Ναι. Ο οποίος είπε πολύ σύντομα θα υπάρχουν ευχάριστα και για το φράγμα Νεστορίου. Χωρίς να πει κάτι πολύ περισσότερο, αλλά άφησε να εννοηθεί ότι θα υπάρξουν θετικές εξέλιξεις. Έχετε κάτι κατά νου? Εγώ έχω εκείνο που άκουσα πραγματικά παρουσία του κυρίου Τζικαλάγια στη συνάντηση με τον κύριο Σκρέκα. Ναι. Δηλαδή, πρώτα κουβεντιάσαμε το έργο του φράγματος του Νεστορίου και στη συνέχεια εγώ ανέλησα το φράγμα της Διποταμίας. Τότε ο υφυπουργός είπε ότι ο Σονούπο πολύ γρήγορα, πολύ σύντομα έδωσε και ένα χρονοδιάγραμμα, το οποίο δεν θέλω να το πω γιατί εγώ το αμφισβήτησα. Σύντομα πάντως μας είπε είναι πολιτική βούληση της κυβέρνησης να προχωρήσει αυτό το έργο. Να λύσουμε τα όποια προβλήματα υπάρχουν και να ξεκινήσει ξανά η κατασκευή του. Εκείνο το οποίο με ανησύχησε. Γιατί για το ότι θα ξεκινήσει είμαι βέβαιος ότι θα ξεκινήσει. Και από την προηγούμενη κυβέρνηση είχαν γίνει κάποιες ενέργειες για να λυθούν τα προβλήματα της δικαστικής εμπλοκής. Και τώρα φαίνεται ότι ό,τι εκκρεμότητες έχουν παραμείνει αντιμετωπίζονται από τη σημερινή κυβέρνηση, από τη σημερινή πολιτική ηγεσία. Και νομίζω ότι πραγματικά το έργο θα ξεκινήσει σύντομα. Εκείνο το οποίο είναι το μεγάλο πρόβλημα, και αυτό πρέπει να καταλάβουν οι θεσμικοί παράγοντες της Καστοριάς και όλος ο νομός Καστοριάς, είναι ότι δεν υπάρχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για το αρδευτικό. Μάλιστα. Δηλαδή έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για την μελέτη, θα γίνει μελέτη, αλλά χρήματα για το αρδευτικό δεν υπάρχουν. Και άκουσα και το περίεργο που μου ανησύχησε και διαφώνησα με τον Υπουργό. Χωρίς αρδευτικό πάντως θυμίζουμε ότι το φράγμα Νεστορίου δεν καλύπτει ούτε το 80% της χρησιμότητάς τους, έτσι. Φυσικά, δεν υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει φράγμα χωρίς αρδευτικό. Να γίνει μια λίμνη. Εντάξει, εκεί πέρα μόνο για τους τουριστικούς λεγόμενους λόγους, αλλά επαναλαμβάνω, αυτό μπορεί να είναι ένα 20%. Το 80% πρέπει να εξασφαλιστεί της ωφελημότητας του αρδευτικού του Νεστορίου είναι η άρδευση. Βεβαίως μπορεί να υπάρξει ο αντίλογος ότι από τη στιγμή που δεν ξέρουμε πόσο κοστίζει το αρδευτικό γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί η μελέτη, δεν μπορούμε να μιλάμε για χρηματοδότηση γιατί θα πάει στο επόμενο ΕΣΠΑ σίγουρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να έχουμε μια τάξη μεγέθους στο μυαλό μας και πρέπει να έχουμε και μια κατεύθυνση από πού θα βρούμε τα χρήματα. Γιατί όταν πέφτουν στο τραπέζι ιδέες του τύπου θα βρούμε τα χρήματα από την εκμετάλλευση του υδροηλεκτρικού. Μάλιστα. Αντιλαμβάνεστε τι λέω. Δηλαδή, υπόθηκε ότι θα κάνουμε το υδροηλεκτρικό. Καλά, δεν θυμάστε πώς μαλώνατε εδώ με τον κύριο Σαββόπουλο τότε. Θα παίρνουμε τα χρήματα. Τώρα αυτό το λέει το Υπουργείο. Θα παίρνουμε τα χρήματα από το υδροηλεκτρικό και θα κάνουμε το αρδευτικό. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εγώ γι' αυτό είπα. Πρέπει να ξανακατεβούμε όλοι οι παράγοντες, οι θεσμικοί της Καστοριάς στο Υπουργείο. Να γίνει μια σοβαρή κουβέντα, να είναι ο Περιφερειάρχης, ο Αντιπεριφερειάρχης, οι βουλευτές,
η υπηρεσία της περιφέρειας και οι δύο δήμαρχοι. Μπορούν να είναι οι δύο βουλευτές την ώρα που μαλώνουν ποιος θα κάνει αυτά. Είναι εντάξει, τώρα ο καθένας το λέει από τη πλευρά το του. Το λέει, αλλά την κομματική του κύριε Κοσλόπουλε, κάποτε να ξεφύγουμε λίγο από αυτό. Όταν είναι για εγώ τον αυτό νομό, λέω. Λίγο. Εγώ γι' αυτό δεν θέλω να λίγο, πω. Λίγο. Δεν εδώ ο ένας λέει ψεύτη τον άλλον. Καταλάβετε, πού να βρεθούν και οι δυο μαζί εδώ. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Οι βουλευτές είναι χρήσιμοι για να βοηθήσουν στην προώθηση των θεμάτων της περιοχής μας. Στην γρηγορότερη προώθηση. Γι' αυτό ο κόσμος καταλαβαίνει ότι ο κάθε βουλευτής παίζει το ρόλο του. Και έχει και τη δική του συμβολή. Κανένας δεν έχει σκοπό να υποτιμήσει και να μηδενίσει τη συμβολή κανενός. Μας χρειάζονται οι βουλευτές, γιατί πέρα από την πραγματική τους δουλειά, που είναι η νομοθετική δουλειά στην Βουλή κάτω, μπορούν να προωθήσουν και τα θέματά μας. Μπορούν να μας βοηθήσουν. Τους χρειαζόμαστε. Εγώ κάθε φορά που είχα ανάγκη να πούμε την συνδρομή ενός βουλευτή, απευθυνόμουν. Με όλους τους βουλευτές που πέρασαν από την Καστοριά συνεργάστηκα. Και με κάποιους ξέρατε ότι στο παρελθόν είχα και πολύ μεγάλες διαφωνίες. Και όμως συνεργάστηκα για τα θέματα της περιοχής. Έτσι οφείλουμε να κάνουμε και με τις κυβερνήσεις και με τους βουλευτές και με όλους. Δεν χρειάζεται κανένας να πηγαίνει να διαφωνεί και να δημιουργεί προβλήματα για κομματική σκοπιμότητα για τα έργα του τόπου μας. Πρέπει όλοι μαζί συλλογικά να λειτουργήσουμε για να μπορέσουμε να τα προωθήσουμε γρήγορα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν και εσείς αυτό που έχετε υπόψη είναι το σύντομα που είπε και... Στη συνάντηση της Αθήνας. Αυτό το άκουσα προσωπικά. Άκουσα ότι η πολιτική βούληση της κυβέρνησης της σημερινής είναι γρήγορα να ξεκινήσει το έργο αυτό. Μάλιστα. Ωραία. Και το λέω δημόσια. Αυτό άκουσα. Ωραία. Λοιπόν, μένουμε συντονισμένοι λοιπόν και με τη δική σας περιοχή, κύριε Κοσλιόπουλο, για να δούμε μόλις τα νεότερα. Έχουμε νεότερα θα τα ξαναπούμε για να ενημερώσουμε φαντάζομαι τον κόσμο. Φαντάζομαι πάντως ότι έστω και αυτή η ανακοίνωση όπως έγινε και η εξέλιξη όπως ήρθε, νομίζω ότι μάλλον ικανοποιεί την αδιποταμία και την ευρύτερη περιοχή. Είναι ένα έργο που το ζητάει η περιοχή. Πραγματικά μας εξηγήσατε πόσα χρόνια. Από το 2009 έπρεπε να φτάσουμε 2019 για να έχουμε μια τέτοια εξέλιξη. Ακούστε, δεν είναι το 2009 έγινε η πρώτη ένταξη. Η προετοιμασία του έργου και η διεκδίκηση έχει γίνει πολλά χρόνια πριν από το 2009. Φαίνεται ότι είναι στη μοίρα των έργων της Καστοριάς να φτάνουμε την 20ετία από τη στιγμή που γεννιέται η ιδέα. Έτσι, μάλιστα να σας πω και ένα χαρακτηριστικό. Να σας πω και ένα χαρακτηριστικό που το ανέφερα στον Υπουργό προχθές στη συνάντηση. Όταν ο πατέρας Μητσοτάκης, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ως πρωθυπουργός το 1993 ανέβηκε στην Καστοριά και στη Διποταμία, πήγε, μίλησε προεκλογικά στη Διποταμία, ανακοίνωσε, εξήγηλε το φράγμα της Διποταμίας. Πλάκα κάνετε, σοβαρά μιλάτε. Φυσικά. Και αυτό το πράγμα το είπα εγώ στον Υπουργό. Του λέω, κύριε Υπουργέ, πρέπει να ξέρετε ότι ο προηγούμενος Πρωθυπουργός Μητσοτάκης εξήγηλε αυτό το έργο και πρέπει να γίνει γρήγορα. Είναι εκπληκτικό λοιπόν... αυτό που λέτε, κύριε Κοσλόπουλο. Είναι πραγματικά όλη η ουσία. Όλη η ουσία. Και γι' αυτό, για τα μαλώματα των βουλευτών. Όλη η ουσία. Και γι' αυτό θέλω να κλείσουμε το εξής. Αυτό το έργο τώρα είναι η δικαίωση των ανθρώπων της Διποταμίας. Που αγωνίστηκαν πολλά χρόνια και τη Δημοτική Ενότητα Ακριτών για να εντάξουν αυτό το έργο. Εγώ το βρήκα αυτό το έργο ενταγμένο, πρώτο ενταγμένο. Το αγκάλιασα, κατάλαβα τη σημασία του, το έτρεξα, το πάλεψα και τώρα που ξεκίνησα πάλι τη νέα μου θητεία, ως πρώτη προτεραιότητα έβαλα αυτό το έργο. Αλλά αυτή η κατάληξη αυτού του έργου είναι δικαίωση των ανθρώπων αυτών. Και των κατοίκων, οι οποίοι προσδοκούν από αυτό το έργο, και των θεσμικών παραγόντων της Διποταμίας, των προηγούμενων δημάρχων δηλαδή, που όλοι μαζί τρέξαν και αγωνίστηκαν για να βρει, να πάρει σάρκα και οστά αυτό το μεγάλο έργο. Λοιπόν, κύριε Κοσλόπουλο, νομίζω ότι μπορούμε να μείνουμε σε αυτά. Είναι εκπληκτικό το τελευταίο που έχετε πει. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Γεια σας, καλή. Βρέχει στην περιοχή σας, τι γίνεται εκεί, χιονίζει, τώρα σταμάτησε, έβρεξε πάρα πολύ, τώρα σταμάτησε. Ήρθε ο χειμώνας. Λοιπόν, εντάξει κύριε Κοσλόπουλο, σας ευχαριστούμε. Γεια σας, γεια.